Λευκός Καπνός. Λευκός Καπνός θα την πρώτη Κυριακή και θα είναι και η μόνη Κυριακή, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως. Ο Παύλος Πολάκης, ουσιαστικά με το που ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα Κεντρικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε ότι δεν πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόεδρο απόψε. Πρέπει να προχωρήσουμε με ενότητα την επόμενη μέρα. Συνεπικούρησαν τις δηλώσεις τους και άλλοι δύο υποψήφοι, ο κύριος Φαραντούρος και ο κύριος Γκλέτσος. Και ο κύριος Σωκράτης Βάμελος αποτελεί το νέο πρόσωπο, το νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο τρίτος πρόεδρος κατά τη διάρκεια ενός έτους, και λέω τρίτος διότι είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραιτήθηκε, εκλογές ανέλαβε ο κύριος Κασελάκης, αποχώρησε ο Κασελάκης και σχηματίζει την πολιτική κίνηση. Ο κύριος Σωκράτης Βάμελος, νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τώρα, νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα έχει πολλές αναγνώσεις. Ας ξεκινήσω από τις δηλώσεις του χαμένου, αν θέλεις, του δεύτερου στη σειρά των αποτελεσμάτων, του Παύλου Πολάκη, ο οποίος έκανε μια δήλωση, βεβαίως με πολιτική ανδρεία, καθώς αποδέχτηκε από την πρώτη κιόλας Κυριακή, χωρίς το 50-1, το αποτέλεσμα των εκλογών. Εν τούτης είπε στρατιώτης, όμως με τον μισό ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει με ενισχυμένο ρόλο. Ναι, δεν τον ψήφισαν λίγοι άνθρωποι τον κύριο Πολάκη. Τον ψήφισε ένα κοντά 44-45%. Δεν χρειάζεται να το λησμονούμε αυτό το πράγμα. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση, επειδή ο κύριος Πολάκης έκανε έναν αγώνα προεκλογικό, καθαρά πολιτικό και στάθηκε σε πολύ καλά υψηλά στάνταρ και θέλει να προωθήσει και το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια στο κομμάτι του τομέα διαφάνειας είχε μια τεράστια συνεισφορά στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ευρύτερη πολιτική σκηνή, θα θέλει σίγουρα κάποιον ρόλο την επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι και με το ποσοστό το οποίο έχει ο κ. Πολάκης, αλλά και με το νέο προφίλ, το οποίο είναι το λογικό το οποίο λάνσαρε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας, θα θελήσει να μείνει απ' έξω. Θα θελήσει σίγουρα να έχει έναν ρόλο σημαντικό σε ό,τι έχει να κάνει και με την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και με τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Κάτι άλλο. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών απομακρύνει οριστικά το σενάριο επανάκαμψης του Αλέξη Τσίπρα. Τι λες? Ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι παρατήρησε και εσύ, Κώστα, απέφυγε να κάνει δηλώσεις στους αμπελόκηπους που πήγε να ψηφίσει χθες κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Είπε μόνο ότι σήμερα μιλάνε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο ήταν το μεγάλο στοίχημα όλων από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά ήταν μια συμμετοχή αξιοπρεπής. Οι 70.000 που ψήφισαν και μάλιστα οι 11.000 νέες εγγραφές όπως συναυλήθησαν το όλο αποτέλεσμα, είναι κάτι το οποίο σίγουρα κρατάει όρθιο και ζωντανό το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση. Τα νούμερα, η αλήθεια είναι ότι προβλημάτιζαν όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι την Κυριακή, την οποία περάσαμε για τη συμμετοχή που είχε να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ, και σαφώς είναι κάτι τώρα το οποίο σε αυτή τη φάση στην οποία είμαστε είναι κοινοβουλευτικά αξιοποιήσιμο όσο και πολιτικά. Έχει μια δήλωση αξία του κ. Νίκου Παπά σήμερα το πρωί σε κανάλι Εθνικής Εμβέλειας, ο οποίος μίλησε, όταν ρωτήθηκε για το τι μέλη γενέστε με τη Νέα Αριστερά. Είπε διάφορα πράγματα πάνω σε αυτό και είπε κάτι για μένα το οποίο ίσως είναι και λέξη κλειδί, φράση κλειδί, Κώστα. Είπε ότι η απουσία τώρα του κ. Κασελάκη και εκλογής νέας ηγεσίας αποτελεί μια ξεκάθαρη νέα πολιτική συνθήκη για εμάς και για την αριστερά. Ξεκαθαρίζω, λέει, δεν γνωρίζω τίποτα, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση, αλλά αν κάποιος από την αριστερά θελήσει να επιστρέψει, γιατί πολύ απλά πλέον δεν υπάρχει το αντικείμενο ταμπού, ο κ. Κασελάκης, σαφώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επανεξετάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ρεπορτάζ προκύπτει μία μέχρι πρότινος βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ανεξάρτητη, η κυρία Λινού, προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, μου έχει έρθει μια πληροφορία. Περιμένουμε λίγο να τη διασταυρώσουμε, γιατί δεν είχαμε ανακοινώσεις επίσημες στο κομμάτι αυτό. Νομίζω ότι η κυρία Λινού ούτως ή άλλως πολύ δύσκολα θα μπορέσει να συνεπάρξει στον ίδιο πολιτικό χώρο με ένα πολιτικό κτήμα σαν του κυρίου Πολάκη, το οποίο έλαβε 45%. Ο κύριος Πολάκης θα αποτελέσει πλέον βασικό πρώτο βιολί στον ΣΥΡΙΖΑ και πολύ δύσκολο να υπάρξει αυτή η πολιτική συγκατοίκηση της κυρίας Λινού στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο κομμάτι των παραμένοντων και μη αναξαρτοποιήσεων, εντάσσεται, θα έλεγα, και η περίπτωση κυρίας Κασιμά. Η κυρία Κασιμάτη σήμερα το πρωί δήλωσε με ανακοίνωσή της επίσημα στο social media ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια περίπτωση που αφιταλαντεύτηκε, τουλάχιστον φαινομενικά από όσα είδαμε. Ήταν σε μια παρουσίαση βιβλίου την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξέραμε ότι είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, ήταν στο στενό πυρήνα του κύριου Κασελάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Παρά τα αυτά, η κυρία Κασιμάτη παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Πειραιώς. Ο κύριος Αρακιώτης φαίνεται ότι θα ακολουθήσει το πολιτικό φορέα του κ. Κασελάκη. Μάλιστα, τον υποδέχτηκε την προηγούμενη προχθές στην παρουσία του στο Γορκοπόταμο για να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη ανατίναξης του Γορκοποτάμου από τις αντισυριακές δυνάμεις. Και σιγά σιγά με την τελετή την οποία είδαμε το Σάββατο,
κλείνει και ό,τι έχει να κάνει και αυτό το στρατόπεδο. Θα πάμε και στο κόμμα Κασελάκη. Φαίνεται ότι τουλάχιστον από τον κύριο Πολάκη, από τον Παύλο Πολάκη, τη βραδιά της Κυριακής μετά το αποτέλεσμα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι δεν φαίνεται να γίνεται κοινοβουλευτική ομάδα από πλευράς του κόμματος του Κασελάκη και ότι δεν θα υπάρξει άλλη διαρροή. Ενδεχομένως υπονόησε ότι μπορεί και κάποιοι να επιστρέψουν. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ τι λέει. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πάνω σε αυτό που λέει πολύ. Μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση εξελίσσεται ό,τι έχει να κάνει η δημιουργία της κοινωνικής ομάδας από το κίνημα δημοκρατίας, το νέο πολιτικό φορέα που ανακοινώθηκε από τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Μαθαίνουμε το εξής, ότι την ημέρα της τελετής, το Σάββατο, όντως μέχρι το Σάββατο, γίνανε πάρα πολλές διερευνητικές επαφές προσωπικές του κύριου Κασελάκη με ομάδες ανεξάρτητων της Βουλής. Γίνανε και με ομάδες που έχουν να κάνουν, που είναι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι αφιταλαντευόμενοι. Μάλιστα, σε συκοφαντική περίπτωση, δεν ήταν και αυτή τη κυρία Κασιμάτη που αναφέραμε προηγουμένως, η οποία φαίνεται να του διακίνησε ότι σκοπεύει να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι ο αριθμός 10-11 αποτελεί κάτι πάρα πολύ δύσκολο για να πραγματοθεί σε αυτή τη φάση. Δεν νομίζω σε ό,τι έχει να κάνει με την προσχώρηση από εδώ και πέρα με το ΠΑΣΟΚ νέων βουλευτών να έχουμε νέες αποχωρήσεις. Δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ηγετικά μπαίνει σε μια νέα φάση σε αυτή τη στιγμή, σταματάει μια περίοδος μεγάλης εσωστρέφειας και νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα στηρίξουν κάποιοι ήδη εκλεγμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το εγχείρημα του κ. Κασελάκη, το οποίο θέλει κάποιο χρόνο ακόμα για να αποτοκωθεί και να δούμε πού θα πάει. Νομίζω ότι, και αυτό είναι και θα είναι και προσωπική εκτίμηση με κάποια κομμάτια ρεπορτάζ τα οποία έχω συλλέξει, Κώστα, νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολα για το νέο πολιτικό φορέα του κ. Κασελάκη ανοίγει κάποια πόρτα διαλόγου με την Πλαίσια Ελευθερίας και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στις δημοσκοπήσεις πάει πάρα πολύ καλά και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να εξετάσει κάποια τέτοια συνεργασία, τουλάχιστον σε επίπεδο συνομιλιών. Πριν σε αποχαιρετήσω και πριν αρχίσουμε να βλέπουμε δηλώσεις, να πούμε ότι μέσα στο Δεκέμβριο, από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζεται μια νέα εκδήλωση από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και άρα θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό και δημιουργό ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, εκτίτορα κατά κάποιο τρόπο, το τι λέει αμέσως μετά τις εκλογές, ποια θα είναι η δημόσια του τοποθέτηση. Βέβαια, το θέμα που θα διαπραγματευτεί η εκδήλωση θα έχει να κάνει με το κράτος δικαίου, αλλά σίγουρα θα υπάρχει και πολιτική αναφορά στις εξελίξεις στο κόμμα που ο ίδιος δημιούργησε. Ακριβώς. Τεράστιο ενδιαφέρον, όπως είπες, Κώστα, μετά τις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ και την ανάδειξη νέας ηγεσίας, η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα πάνω σε τεκτενόμενα και η αναφορά του γενικά για τη γενικότερη πολιτική επικαιρότητα της χώρας. Και δεν ξέρουμε αν τελικά θα σηματοδοτήσει κάτι και αυτή του η νέα παρουσία, η νέα εκδήλωση σε επίπεδο ομιλίας ή λέξεων για την ερχόμενη άνοιξη. Γιατί η ερχόμενη άνοιξη, όντως πολιτικά, έχει πάρα πολύ έντονο περιεχόμενο. Σε ευχαριστώ πολύ.